ακούσανε, κάνανε παρέα. Στον δρόμο που πηγαίνανε, λέει, πεινάσανε. Και θα πηγαίνανε στο σπίτι του Χάρου για να φάνε. Μα δεν είχαν φαγητό. Βλέπανε λοιπόν από μακριά. Είδαν ένα βοσκό που εκράταγε ένα ερήφη στους ώμους. Ξέρετε την περίπτωση. Ναι. Σκέφτηκαν λοιπόν αυτό το πάρουν. Πρώτος πετάγει το ρίγος και λέει, μωρέ κουμπάρι, θα πάω εγώ να του το πάρω του βοσκού το ερήφη. Ρίγος είμαι, θα με φοβηθεί. Έβγει λοιπόν μια και δυο και πάει μέχρι το βοσκό να του πάρει το ρίγος. Πάρε! Δώ μου σε παρακαλώ το ερήφη σου να πάω να το πάω με τους φίλους μου. Ευχαρίστως. Μοναχά αν θες να μου το πληρώσεις και πάρε το δικό σου. Όχι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ που πάρε η μωρή μου. Και συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να στο πληρώσω. Θα μου το δώσεις έτσι γιατί αλλιώς άλλη μόνο. Κοιτά καλά καλά ο βοσκός. Όποιος και να σαν το πληρώσει δεν το παίρνεις. Ξαρτίζει αυτό το ρίγος, κάνει ένα χρακ και μπαίνει μέσα στο σώμα του βοσκού. Όντο καημένο του βοσκό έφυγε ολόκληρο. Το βουλιάσει σαν ερίζι. Είπε σε χάμος το έδαφος και δεν ξέρει τι να κάνει. Κρυβότανε, κρυβότανε. Μέχρι που πάνω στην απελπισία του σηκώθηκε και πήγε και έπεσε σε ένα ποτάμι. Φοβήθηκε, λέει το ρίγος. Ο τον άτιμο θα με πνίξει. Βγήκε λοιπόν γρήγορα γρήγορα από το σώμα του βοσκού έτσι όπως μπήκε και κίνησε για τους φίλους. Τούτος μωρέ είναι πονηρό. Θα με έφυγε. Φοβήθηκε και τον παράτησε. Πάρε. Θα πάω εγώ. Κάμι πόνο κεφαλιά. Σε μένα δεν έχει αρνηθεί ποτέ κανείς τίποτα. Πάει και πονοκεφαλιά περήφανη, περήφανη. Πάρε. Θέλω να μου δώσεις το ερήφη σου. Κάνεις το βοσκό. Ευχαρίστως. Πάρ το δικό σου είναι. Λέει εκεί. Μα να μου το πληρώσεις. Όχι, δε. Ξέρεις μωρέ με ποια μιλάς. Εγώ είμαι πονοκεφαλιά. Σιγά μη σου πληρώσω το ερήφη. Δώσ' το μου γιατί αλλιώς αλλημονός. Όποια και να σε κουμπάρα, εγώ δεν στο δίνω. Τα ίδια εκεί πονεί κεφαλιά. Κάνει μια ραπ και μπαίνει μέσα στο κεφάλι του καημένου του βοσκού. Ω, εκείνος πόνο που τον έκανε, έπιασε το κεφάλι του και άρχισε να τρέχει. Μέχρι που κάποτε πάνω στην απελπισιά του, άρχισε να του χτυπά πάνω σε ένα πουρά. Πονοκεφαλιά τι λέτε πως έκανε. Ζαλίστηκε, φοβήθηκε και γρήγορα γρήγορα τον επαράτησε. Πάει λοιπόν και αυτή στους φίλους της απελπισμένη. Τον άτιμο πονηρός είναι. Θα με σκότωνε. Οπότε τώρα σκέφτηκε ο Άγος. Που είναι τρομερός και φοβερός. Να πάει να πάρει το ερήφη. Κοινά λοιπόν για αυτό. Και σαν ανταμώνει το βοσκό του λέει. Δώ μου σε παρακαλώ το ερήφη σου. Να πάω να το φτιάξω. Να κάνω το τραπέζι στους φίλους μου. Πράγμα δε σου λέει. Αν μου το πλήρωσες πάρ' το αλλιώς. Ωραία, ξέρεις με ποιον μιλάω. Εγώ είμαι ο Χάρος και θα σε πάρω. Τότε του κάνει και ο βοσκός. Αν είναι έτσι, πάρ' το. Δεν μπορώ εγώ να σου πω εσένα όχι. Δικό σου το έδειξε. Ναι, αλλά φέρ' το και στο σπίτι μου, να μην το κουβαλώ. Τι να κάνει ο καημένος ο βοσκός. Παίρνει το ερήφη πάνω στους ώμους του και τραβάει για το σπίτι του Χάρου. Μια και δυο σαν φτάνουν εκεί, μπαίνουν μέσα σε μια πελώρια σπηλιά. Και είχε λέει μέσα, παντού δεξιά και αριστερά, κατηλάκια, κατηλάκια.
κατηλάκια. Τότε λοιπόν, πρωτάβοσκο στο χάρι, μωρέ χάρι. Τι είναι όλα τούτα τα κατηλάκια που βλέπω εδώ δεξιά και αριστερά? Ένα. Αυτά τα κατηλάκια είναι οι ζωές των ανθρώπων. Αλλά έχουνε πολύ λάδι και φωτιά, γιατί ανήκουνε σε παιδιά που είναι ζωηρά και έχουνε πολύ πολύ ζωή μπροστά τους. Αλλά έχουνε λιγότερο λαδάκι, μα η φωτιά τους είναι ακόμη καλή. Και άλλα που ανήκουνε σε γέρους, καλά καλά, έχουνε λίγο λαδάκι και η φωτιά τους θα σβήσει. Τότε ρωτά ο βοσκός, να, αυτό εδώ το καντιλάκι που η φωτιά του τρεμοσβήνει, σε ποιον ανήκει? Αυτό είναι τα αδερφού σου. Σε λίγο θα πεθάνει. Πω τον καημένο το βοσκό, στεναχώρια που την έκανε. Και τούτε το καντιλάκι από δίπλα που είναι γεμάτο λάδι και έχει ζωντανή φλόγα. Αυτό είναι δικό σου. Μα μωρέ χάρη μου, δεν παίρνεις με ένα κουταλάκι να βάλεις λίγο λαδάκι στα αδερφού μου το καντήλι, να ζήσει και αυτός ο καημένος λίγο παραπάνω? Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ό,τι με προστάζει ο Θεός. Εγώ μονάχα εντολές εθέλω. Μήτε δίνω, μήτε παίρνω. Το κοιτάτο το βοσκός καλά καλά ρίχνει ένα πονηρό πονηρό χαμόγελο, αρπά το ερήφι και φεύγει. Γεια σου χάρη μου, πράγμα δεν μπορείς να μου κάνεις. Και πήγε λέει και το έφαγε με την οικογένειά του και έζησε αυτός καλά και εμείς ακόμα καλύτερα.